Η εκδήλωση που έχουμε γίνεται στον κήπο του μουσείου την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Θα είναι μια ομιλία σύντομη που θα αφορά στα έργα που εκτελεί η εφορία μας στο χώρο αρμοδιότητάς της, μέσα στο κέντρο της Κομωτινής, στη Μαρόνια, σε όποιες θέσεις τέλος πάντων γίνονται έργα. Και θα προβληθεί και ένα βίντεο που αφορά τις αρχαιότητες της Μαρόνιας, γιατί την τελευταία περίοδο εντάχθηκε και έργο στο θέατρο. Υπάρχει το έργο που επιβλέπουμε με τις σωστικές ανασκαφές στο μεγαλύτερο έργο που αφορά τη διέλευση της παραλιακής οδού που συνδέει Μαρόνια με Πετρωτά. Οπότε είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τις σπουδαίες αρχαιότητες που έχει ο αρχαιολογικός χώρος της Μαρόνιας. Παράλληλα, η χώρια εκείνη την ημέρα θα είναι ανοιχτή για όλους τους βάσιμους. Τη μέρα της Πανσελίνου, όχι, δεν έχουμε άλλον ανοιχτό χώρο. Εδώ στο κάστρο της Κομωτινής, επειδή ακόμα γινόντουσαν έργα, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερο να το αφήσουμε για κάποια άλλη χρονιά. Το θέατρο, επειδή θα υπάρχει μία εκδήλωση την προσεχή εβδομάδα, είπαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι εκτός. Θα είναι εδώ ο κήπος του μουσείου και για όσους από τους επισκέπτες θέλουν, θα μπορούν σε μικρές ομάδες να μπουν και στο μουσείο δωρεάν. Πώς είναι η επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο? Έχει αρχίσει να κινείται ο κόσμος. Έχουμε και στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρόνες, στο αρχοντικό Ταβανιώτη, μικρότερη στο μουσείο Κομωτινής. Δεν έχουμε πάρα πολύ τουρισμό στην πόλη, δεν ξέρω. Όμως σίγουρα ο κόσμος έχει αρχίσει να κινείται. Υπήρξε μια διάθεση, φαντάζομαι, φυγής. Όλοι θελήσανε να μετακινηθούν προς προορισμούς τουριστικούς. Και ναι, έχουμε καλύτερη επισκεψιμότητα. Φυσικά πάντα και στο μουσείο και στους χώρους τους ανοιχτούς ισχύουν τα μέτρα, δηλαδή οι αποστάσεις, στους κλειστούς χώρους η χρήση μάσκας, αντισηπτικό, αποστάσεις και κατά την είσοδο και έξοδο ελέγχεται να μην είναι κοντά οι επισκέπτες και αναμένουμε, αν υπάρξουν άλλες οδηγίες, προς το παρόν ακολουθούμε όλες τις εγκυκλίους που μας έχουν αποσταλεί για τα μέτρα προστασίας από τον COVID.